Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα ξεχωριστό, με ένα θέμα όμορφο, με πρωταγωνιστές, μαθητές γυμνασίου, συγκεκριμένα του πρωτύπου σχολείου Ηρακλείου. Υποδέχτηκαν σήμερα τη σπουδαία συγγραφέα την Ρέα Γαλανάκη, ένα θέμα το οποίο επιμελήθηκε, έκλεισε και θα παρουσιάσει, αν θέλετε, θα προλογίσει η Εύη Σπανού. Σήμερα λοιπόν είχαν τη χαρά τα παιδιά του γυμνασίου, του πρωτύπου γυμνασίου Ηρακλείου, ναι, να έρθουν σε επαφή με την κυρία Γαλανάκη, μια σπουδαία συγγραφέα, και όχι μόνο αυτό, επιμελήθηκαν έτσι όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης σε ρόλους παρουσιαστών, συντονιστών, διάβασαν ποίηματα και νομίζω είναι σημαντικό να κερδίσουμε από τη σημερινή συζήτηση ακριβώς που έχουμε με τα παιδιά τα συναισθήματά τους από την επαφή. Η Κρήτη σήμερα γενικά είναι εκπομπή της ανατροπής. Θα μπορούσαμε να διαλέξουμε ένα θέμα επικαιρότητας. Μάλιστα, αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ τρέχει πάρα πολύ, πολλές εξελίξεις. Θα τα δούμε και στην πορεία μέσα από το neakrite.gr. Ωστόσο, λέμε, έχουμε σκεφτεί, έχουμε υιοθετήσει τα τελευταία τρία χρόνια, τρίτος χρόνος φέτος, να ξεκινάμε κάπως διαφορετικά. Να κάνουμε λίγο τη διαφορά και ξέρετε, μία σύνδεση, μία συζήτηση, μία τοποθέτηση παιδιών που αγαπούν τη λογοτεχνία, την ποιήση, τον πολιτισμό, τις τέχνες. Μόνο κέρδη μέσα από αυτή την πρωτοβουλία και τη σύνδεση προκύπτουν. Και γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε σήμερα. Με ποιους? Με τον Γιάννη Μαντζάνα, μαθητής της Τρίτης Γυμνασίου. Ναι. Αναστασία Φασουλάκη, επίσης μαθήτρια Τρίτης Γυμνασίου. Και Δέσποινα Εράκη, μαθήτρια Τρίτης Γυμνασίου στο πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Μάλιστα, λοιπόν, να καλησπερίσουμε τα παιδιά και να τα ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ προτείνω να ξεκινήσουμε από τον Γιάννη που βρίσκεται στη μέση και τον έχουμε πρώτο και στο script. Γιάννη, να σε καλησπερίσω, το έχουμε πει και στο παρελθόν. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε. Πώς βίωσες τη σημερινή εμπειρία, πώς αισθάνθηκες? Λοιπόν, έτσι η εμπειρία στην οποία καλέσαμε σήμερα τη Ρέα Γαλανάκη στο Λίμνο ήταν αρκετά πρωτόγνωρη και ήταν αρκετά ξεχωριστή για μας το να καλούμε έτσι μια αρκετωμένη και δημοφιλή συγγραφέα στο σχολείο μας. Νιώσαμε μια αρκετά μεγάλη συγκίνηση που την είχαμε μαζί μας και καταφέραμε να τη γνωρίσουμε μετά από αρκετούς μήνες σκληρής προετοιμασίας. Νιώσαμε χαρούμενοι και γενικά ήταν έτσι μια εκδήλωση την οποία θα θυμόμαστε με χαρά στο μέλλον. Αναστασία, ποιος ήταν ο ρόλος σου σήμερα, τι έκανες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είχες κέριο ρόλο? Γεια σας και από μένα. Εμένα ο ρόλος μου στην εκδήλωση ήταν να συντονίσω το δεύτερο μέρος της συνάντησής μας με την κυρία Γαλανάκη. Ήταν μια πολύ συγκινητή συνάντηση και όλα τα παιδιά το ευχαριστηθήκαμε και θα έχουμε να το θυμόμαστε στο μέλλον. Και να πάμε και... Και στην Δέσποινα την Αεράκη, η οποία και εκείνη με το δικό της τρόπο, βέβαια όλα τα παιδιά έφυσαν το στίγμα τους, αλλά είχε και εκείνη μια ξεχωριστή παρουσία σήμερα. Καλησπέρα σας και από εμένα. Εγώ παρουσίασα το πρώτο μέρος της συνάντησης με την κυρία Γαλανάκη και συνεισέφερα σε δύο άλλες εργασίες. Στην βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Γαλανάκη «Ελένη ο Κανένας» και έγραψα στίχους με φράσεις από το βιβλίο «Ελένη ο Κανένας», οι οποίοι μελοποιήθηκαν από τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, από το τραγούδι του «Αστέρι του Βοριά», και ερμηνεύτηκαν στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης από τη χοροδία του σχολείου μας. Μάλιστα, να επιστρέψουμε πάλι στο Γιάννη και να τον ρωτήσουμε λίγο να μας πει τη γνώμη του για τα ωφέλη, για τα συναισθήματα, για τις εμπειρίες που δημιουργεί σε έναν 14χρονο, σε έναν 15χρονο η επαφή του με το βιβλίο, με τη λογοτεχνία, με την ποίηση. Πόσο κερδισμένοι βγαίνουν συνομήλικοί σου, μαθητές γυμνασίου, λυκείου, ακόμα και του δημοτικού, που έρχονται σε επαφή από μικρή ηλικία με την όμορφη αφή ενός βιβλίου? Ακριβώς έτσι πιστεύω. Η επαφή με τη λογοτεχνία και την ποίηση σαν σύνολο, ειδικά από μια αρκετά μικρή ηλικία, και, και η εξέλιξή της έτσι στα εφηβικά χρόνια, κατ' επέκταση στα ενήλικα χρόνια, είναι αρκετά σημαντική, η οποία έτσι προσφέρει αρκετά ωφέλη στον μαθητή και στον έφηβο. Πιστεύω έτσι αυτό βοηθάει να ανοίξουμε ορίζοντες, να μάθουμε περισσότερο για εμάς, τον εαυτό μας, τον κόσμο γύρω μας, να καλλιεργήσουμε το γνώθι σε αυτόν, την αυτογνωσία μας. Και πέρα από αυτό, αν το επιθυμίσουμε, μπορούμε να καλλιεργήσουμε το ταλέντο μας, βέβαια, με το δικό μας ξεχωριστό τρόπο. Παιδιά, εγώ θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι είστε τόσο μικρή ηλικιακά, είστε 14-15 χρονών παιδιά, και όμως είστε από τόσο μικρή ηλικία τόσο κοντά με την τέχνη, τη λογοτεχνία και πραγματικά αποτελείτε παράδειγμα για πολλά παιδιά εκεί έξω που σας παρακολουθούν.
Αναστασία. Ναι. Η λογοτεχνία, θα συμφωνήσω και εγώ με τον Γιάννη, είναι μια καθημερινότητα. Μέσα από τη λογοτεχνία που μπορεί κάποιος να δει τον εαυτό του, να ταυτιστεί με κάποιο ήρωα ίσως. Και η λογοτεχνία αποτελεί μια πολύ σημαντική πτυχή στη ζωή πολλών από εμάς. Θα μπορούσα να ρωτήσω τη Δέσποινα, έχοντας σήμερα δίπλα της την Ρέα Γαλανάκη, μία συγγραφέα η οποία έχει στιγματίσει τη δική της πορεία, βέβαια, και πολλούς ανθρώπους που έχουν διαβάσει τα βιβλία της. Πώς είναι να έχεις έτσι ζωντανή, σε πολλά εισαγωγικά, την ποιήση, τη λογοτεχνία δίπλα σου, να μπορείς να δεις πώς είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει κάτι τέτοιο? Είναι μια τεράστια συγκίνηση και, να πω την αλήθεια, μια πηγή έμπνευσης. Γιατί βλέπεις τι μπορεί να καταφέρει ένας άνθρωπος που αγαπάει αυτό που κάνει, κυνηγάει το αυτό και προσπαθεί, πεισμώνει και τελικά καταφέρει να είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο που είναι και πανελλήνια αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένος, με τόσες διακρίσεις, με τόσες βραβεύσεις. Μάλιστα. Τι να πω, Γιάννη, τα είχαμε πει και στο παρελθόν. Και η αλήθεια είναι, μας είχε προκαλέσει έτσι όμορφη εντύπωση η ωριμότητά σου και τα μεστά λόγια σου. Θέλω λίγο απευθυνόμενος εδώ στους τηλεθεατές μας και σε ανθρώπους, σε μικρούς, σε μικρά παιδιά, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, βάζω και το λύκειο μέσα. Απευθυνόμενος, τι θες να τους πεις? Ξέρεις, είναι δύσκολη περίοδος αυτή που διανύουμε, μία περίοδος κρίσεων. Από τη μία έχουμε μια υγειονομική κρίση, παλαιότερα οικονομική κρίση. Έχουμε ένα πόλεμο που βρίσκεται στη γειτονιά μας βόρεια, στην Ουκρανία. Τι μήνυμα είναι αυτό θες να περάσεις μέσα από την επαφή σου με το βιβλίο, μέσα από την επαφή σου με την ποιήση και τη λογοτεχνία? Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ γενικά κάθε μέρα έτσι να προσπαθήσω να περάσω αρκετά μηνύματα στους συνομιλίκους μου. Και αυτά τα οποία έτσι με χαρακτηρίζουν και θέλω έτσι να τα γνωστοποιήσω στους άλλους, είναι να μην τα παρατάνε ποτέ. Να προσπαθούν συνέχεια, να καλλιεργούν το ταλέντο τους και γενικά να μην το βάζουν ποτέ κάτω, γιατί ακόμα και αν έχουν στη ζωή τους κάποιες αποτυχίες και κάποιες επιτυχίες, πάντα ο δρόμος οδηγεί προς την επιτυχία, ανεξαρτήτως έτσι, τις ποιες τροφές μπορεί να πάρει. Οπότε έτσι πιστεύω, γενικά προσπαθώ να περάσω το βήμα, το ότι δεν πρέπει ποτέ να τα προτάσεις, και είναι γενικά αυτό κάτι το οποίο με εκφράζει, και έχω εγώ προσωπικά ανθρώπους πρότυπο, το οποίο έτσι πιστεύουν και αυτοί το ίδιο με εμένα. Εγώ βέβαια αναφέρθηκα στον κύριο της παρέας, αλλά μέσα από τις τοποθετήσεις τους και η Αναστασία και η Δέσποινα δείχνουν ότι είναι μια ομάδα, και αυτή η σωστή νοοτροπία αφορά όλα τα παιδιά, και πίσω από αυτή τη σωστή νοοτροπία, αυτό το οποίο λέω συνήθως, βρίσκονται εκπαιδευτικοί δραστήριοι και μια οικογένεια με σωστές αξίες, και εκεί κι αν υπάρχει σωστή νοοτροπία γενικά και όμορφες συμπεριφορές μέσα σε μια οικογένεια, για να προκύπτουν και αυτά και να βγαίνουν και αυτά τα παιδιά και να μιλούν έτσι δημόσια μέσα από την τηλεόραση. Αναστασία, η δική σου προτροπή, συμβουλή, αν θέλεις, παρότρινση? Εγώ θα συμβούλευα όλους τους συνομήλικους και τα μικρότερα παιδιά στο δημοτικού να μην παρατάνε τα όνειρά τους, να προσπαθούν να επιτύχουν κάθε μέρα ό,τι έχουν βάλει στόχο. Και όσο για τη λογοτεχνία, και γιατί τους προτρέπω να διαβάσουν, γιατί μπορούν να ταυτιστούν και να βρουν μία μεριά του αυτού τους που δεν ήξεραν και να την ανακαλύψουν μέσα από την ποιήση και τη λογοτεχνία. Δέσποινα. Εγώ θα έλεγα ότι η συμβουλή μου βασικά είναι να μην παρατάς τα όνειρά σου, να κυνηγάς αυτά που θέλεις, αυτά που πιστεύεις και ό,τι θες να κατακτήσεις αυτή τη ζωή. Πραγματικά προτείνω να ξεκινήσει όποιος δεν διαβάζει να ασχολείται με τη λογοτεχνία γενικότερα, ή ακόμη και να προσπαθήσει να γράψει κάτι, να εκφραστεί μέσα από τις λέξεις, γιατί είναι μια διέξοδος απίστευτη για τα συναισθήματα. Οπότε θεωρώ ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις μπορεί να σε βοηθήσει να ηρεμήσεις, να ξεφύγεις. Και είναι κάτι που το χρειαζόμαστε πολύ, πολύ στην ηλικία μας. Και καλό θα είναι και αρμόδιοι, βέβαια, είτε μιλάμε για Υπουργείο Παιδείας, είτε μιλάμε για φορείς, εμπλεκόμενους φορείς, να δουν και να κοιτάξουν στα μάτια αυτά τα παιδιά, αυτή τη ζεστασιά που έχουν και αυτή την όρεξη να κυνηγήσουν το κάτι παραπάνω. Βέβαια, αναφερόμαστε και σε ένα σχολείο πρότυπο σχολείο, βέβαια, στο Ηράκλειο.
Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στους εκπαιδευτικούς και στους επικεφαλείς αυτής της προσπάθειας. Και διαπιστώνουμε ότι οι αρμόδιοι θα πρέπει να κοιτάξουν και να δώσουν ένα περαιτέρω όραμα σε αυτά τα παιδιά και στις οικογένειές τους. Συμφωνείς, Γιάννη? Απόλυτα συμφωνώ. Έτσι πρέπει, δηλαδή, σε κάποια τέτοια θέματα, ειδικά στην περίοδο της εφηβείας, η οποία είναι έτσι αρκετά δύσκολη και πιστεύω ότι Δέσποινα και Αναστασία συμφωνήσουν μαζί μου, καθώς έτσι περνάνε αρκετές ψυχολογικές, ας πούμε, μεταβολές, ότι θα πρέπει να υπάρχει βοήθεια και μέρημνα τόσο από το οικογενειακό περιβάλλον, όσο και από το σχολικό περιβάλλον. Γιατί και τα δύο διαδραματίζουν έναν πρωταρχικό ρόλο, έχουν μια τεράστια επιρροή στον μαθητή, καθοριστική σημασία. Οπότε γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι με τους σωστούς χειρισμούς, επαγγελματικούς βέβαια, μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά και περισσότερα από αυτά τα οποία πιστεύουμε και είναι συνήθως πέρα από αυτά που μπορούμε να καταφέρουμε. Οπότε μπορούμε μέσα αυτού του τρόπου να καλλιεργήσουμε, να έτσι προετοιμάσουμε τα παιδιά για τις προκλήσεις του αύριο. Να έχουμε τα παιδιά του αύριο, ακριβώς. Μάλιστα. Αναστασία, πώς φαντάζεσαι τη σχολική χρονιά που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα μήνα? Πιστεύω αυτή η σχολική χρονιά θα κυλήσει πολύ ομαλά. Πολύ καλύτερα από τις δύο προηγούμενες, γιατί πλέον δεν βρισκόμαστε τόσο υπό την πίεση του κορονοϊού και των υγειονομικών μέτρων. Ήδη έχουμε αρχίσει και αναπτύσσουμε μια παραπάνω σχέση με τους καθηγητές μας, μας βοηθάνε. Και ήδη έχουμε αρχίσει να κανονίζουμε τις εκδρομές που θα ακολουθήσουν. Σωστά. Ειδικά για την τρίτη τάξη που τη στερήθηκαν τα προηγούμενα δύο χρόνια και είναι και αυτές απαραίτητες. Και πιστεύω ότι αυτή η αισιοδοξία λοιπόν θα μας μείνει αξέχαστη. Θα σας μείνει αξέχαστη. Δέσποινα. Θεωρώ ότι αυτή η σχολική χρονιά ίσως θα είναι και καλύτερη του γυμνασίου μας. Γιατί δύο χρόνια τώρα ζήσαμε με περιορισμούς τη σχολική εμπειρία, ειδικά στο πρότυπο που οι δυνατότητες είναι πολύ μεγαλύτερες από άλλα σχολεία αντικειμενικά. Και θεωρώ ότι φέτος με τη σωστή οργάνωση και τη συνεργασία τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών θα μπορέσουμε να έχουμε και το αποτέλεσμα που θέλουμε μαθησιακά, αλλά και να περάσουμε καλά, να κερδίσουμε εμπειρίες, ναι, και να κυλήσει όσο πιο ευχάριστα και ανώδυνα και ομαλά για όλους μας αυτή η χρονιά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη, στην Αναστασία και στη Δέσποινα, όπως και στις οικογένειες των παιδιών και στους εκπαιδευτικούς για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση. Το μόνο σίγουρο, θα τα ξαναπούμε, παιδιά. Η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή και θα παραμείνει ανοιχτή. Να είστε καλά. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.